θα πάω σήμερα στον κύριο Αργύρη Μιστακίδη. Θα πάμε καβάλα. Είναι φυσικός φροντιστής και εκπαιδευτικός αναλυτής, άλλοτε πρόεδρος του Συνδέσμου Εκπαιδευτικών Καβάλας και άλλοτε αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας. Και θα πάω γιατί την περασμένη εβδομάδα μου έστειλε ένα mail με αφορμή αρχικώς την ανακοίνωση του Υπουργείου για τον όρο πρόσβασης των ενδιαφερομένων στα λεγόμενα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά, με την απορία της φράσης γρίφος αν θα ταυτίζεται με το χαμηλότερο μέσο όρο ελάχιστης βάσης αγωγής των επιστημονικών πεδίων, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,8. Βέβαια, ο κ. Μιστακίδης προχώρησε και για το τι γίνεται στο Λύκειο και με τις τράπεζες θεμάτων. Καλημέρα, κύριε Μιστακίδη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, από την Καβάλα. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και το προνόμιο που μου δίνετε να επικοινωνήσω μαζί σας και με το δυναμικό και ζωντανό ραδιοφωνικό κοινό σας. Να είστε καλά. Κύριε Μιστακίδη, το λύσατε το γρίφο τελικά για την ελάχιστη βάση εισαγωγής των επιστημονικών. Ο γρίφος ελήθη σχετικά γρήγορα από τον ίδιο τον υπουργό. Μας είπε ότι θα ισχύει ο ελάχιστος δυνατός, η ελάχιστη βαθμολογία, δηλαδή πέρσι ήταν στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, άρα έχουμε 4 ελάχιστες βάσεις εισαγωγής ανά πεδίο, θα παίρνουμε τη χαμηλότερη, θα την πολλαπλασιάζουμε επί 0,8 και θα βρίσκουμε ποιος είναι ο ελάχιστος πύχης στον οποίο πρέπει να υπερβεί ένας μαθητής για να του δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Που σημαίνει πρακτικά... Το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε ένα πάρα πολύ χαμηλό πύχη, ο οποίος δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που καλείται να υπερβεί ένας μαθητής του δημόσιου σχολείου. Γιατί αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και στους ακροατές σας. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής για τους μαθητές του Λυκείου δεν ισχύει ανά επιστημονικό πεδίο, αλλά ανά σχολή. Δηλαδή κάθε σχολή, π.χ. η ιατρική, παίρνει και πολλαπλασιάζει τον μέσο όρο των βαθμολογιών του επιστημονικού πεδίου με ένα συντελεστή που αυτή επιλέγει. Και αυτός ο συντελεστής μπορεί να κυμαίνεται από 0,8 μέχρι 1,2. Οι σχολές που έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση δεν έχουν κανένα λόγο να χαμηλώνουν τον πύχη, οπότε πάντοτε υιοθετούν τον υψηλότερο συντελεστή. Για παράδειγμα, η ιατρική σχολή, όλα τα ιατρικά τμήματα επιλέγουν το 1,2. Μάλιστα. Άρα, όταν ένας μαθητής θέλει να μπει στην ιδιωτική ιατρική, θα πρέπει να υπερβεί το 8,34, ενώ για τη δημόσια το 13,5 περίπου που ήταν με βάση τα περσινά νούμερα. Άρα δεν μπορούμε να λέμε ότι εισάγουμε ισονομία, είναι εντελώς διαφορετικό το κριτήριο. Με πολύ απλά λόγια, αν διαθέτω ένα κομπόδεμα και πιάσω την ελάχιστη βάση του πεδίου, πάω ή στην ιατρική. Διαθέτω δεν διαθέτω κομπόδεμα στο δημόσιο πανεπιστήμιο, η ελάχιστη βάση θα είναι τουλάχιστον 5 μονάδες παραπάνω. Τουλάχιστον. Σωστά. Ναι, θα υπάρχει μια σημαντική διαφορά η οποία θα κυμαίνεται από σχολή σε σχολή. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό που εκδηλώθηκε είναι μια πρόθεση να πούμε ότι θα τηρούνται κάποια μίνιμουμ κριτήρια, τα οποία όμως δεν είναι τα ίδια με αυτά που θα τηρούνται για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Αλλά αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαχίνη, όλες αυτές οι κουβέντες οι οποίες κάνουμε πάντοτε μας αποπροσανατολίζουν από το βασικό πρόβλημα που βιώνει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετέπειτα τριτοβάθμια, το οποίο δεν είναι άλλο από ότι είναι πια ένα νεκρό σώμα. Και μπορεί, ας πούμε, να φαντάζει αυτή η φράση υπερβολική, αποτυπώνεται σε πλήστες όσες μελέτες. Έχουμε ένα σύστημα εκπαιδευτικό το οποίο είναι άνευρο, είναι ανεπίκαιρο, δεν μπορεί να διεγείρει πια τα παιδιά, δεν τους δημιουργεί τη χαρά που χρειάζεται η γνώση. Το έλεγε υπέροχα προχθές στην εκπομπή σας ο καθηγητής μας, ο αγαπημένος μας καθηγητής, ο Στέφανος Βραχανάς, ότι αν δεν διεγείρεις το συναίσθημα, αν δεν μπλέξεις αυτόν που έχεις ως μαθητή, δεν μπορείς να ελπίζεις ότι θα έχεις ένα καλό εκπαιδευτικό σύστημα. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε είναι το εκπαιδευτικό σύστημα του 19ου αιώνα. Δεν είναι το εκπαιδευτικό σύστημα του 21ου. Αν κλείσουμε τα μάτια μας και φανταστούμε μια τάξη, όπως ήταν
στις αρχές του 20ου αιώνα, στα τέλη του 19ου, και μπούμε σήμερα σε μια τάξη, σε ένα σχολείο, σε οποιαδήποτε βαθμίδα, νομίζετε θα δούμε κάτι διαφορετικό? Είναι ένα σύστημα εστιασμένο στην πληροφορία, στην παροχή πληροφορίας, και όχι στη διέγερση του μαθητή στο να επεξεργαστεί την πληροφορία. Βέβαια, αυτό κάποια εποχή, αν πάμε στο 1900, είχε την αξία του. Η πληροφορία δεν ήταν εύκολα προσβάσιμη. Η πληροφορία ήταν ένα πολύτιμο αγαθό στο οποίο είχαν πρόσβαση ελάχιστοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Σήμερα η πληροφορία διαχέεται με έναν τρόπο ο οποίος καθιστά προσβάσιμο στον οποιοδήποτε. Δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να γεμίσουμε, να παραγεμίσουμε τα παιδιά με πληροφορία την οποία δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να επεξεργαστούν. Το είχε πει περίφημα ο Πλούταρχος. Ο νους των ανθρώπων δεν είναι δοχείο που πρέπει να γεμίσουμε, αλλά φωτιά που πρέπει να ανάψουμε. Εμείς τι κάνουμε? Παίρνουμε τα παιδιά, προσπαθούμε να τα γεμίσουμε, να τα παραφουσκώσουμε με οσοδήποτε, οποιαδήποτε πληροφορία, άσχετη, ασύνδετη, χωρίς να τους νοηματοδοτούμε, να τους δίνουμε τον τρόπο να αντιληφθούν σε τι είναι χρήσιμο αυτό. Και βέβαια να τους διεγείρουμε το ενδιαφέρον. Και αυτό είναι μεγάλη αποτυχία. Άρα το να λέμε ότι θα μπαίνουμε έτσι στο δημόσιο πανεπιστήμιο ή αυτό που διαφαίνεται τώρα να προκύπτει με το εθνικό απολυτήριο. Θα έρθω σε αυτό. Δεν είναι όμως οι παρεμβάσεις που χρειάζεται για να δομήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα με την εξαιτική μείωση, εξαιτική αύξηση, συγγνώμη, της γνώσης. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Η γνώση αυξάνεται με έναν ρυθμό που πραγματικά είναι απίστευτο, να κρατάς μια επαφή με τις εξελίξεις ο καθένας μας στον κλάδο του. Δεν μπορεί να γεμίζουμε τις ύλες, να γεμίζουμε, δεν μπορούν τα παιδιά, δεν υπάρχει και ο διδακτικός χρόνος. Θα πρέπει να δομηθεί ένα νέο παράδειγμα. Το παράδειγμα με την έννοια που έλεγε ο Τόμας Κουν. Ένας νέος τρόπος να πλαισιώσουμε τη σκέψη μας, να δούμε το τι σημαίνει εκπαιδευτικό σύστημα στον 21ο αιώνα. Δεν βλέπω δυστυχώς κάτι τέτοιο να γίνεται. Κύριε Μιστακίδη, καλά το θέτετε εσείς. Διότι ακούω κάτι φωτοβολίδες και βαρύγδουπες εκφράσεις περί μεταρρυθμίσεων, που σε άλλες χώρες η συζήτηση και μόνο για μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση μπορεί να παίρνει και δεκαετία για να καταλήξουν και να έχει ένα βάθος 20ετίας, 30ετίας. Στην Ελλάδα πέφτουν φωτοβολίδες κυριολεκτικά, και μάλιστα και από μεγάλους πανεπιστημιακούς δασκάλους. Είπε ο Μπαμπινιώτης να κατεργηθούν οι Πανελλήνιες. Μάλιστα, γιατί στοιχίζουν πολύ τα ιδιαίτερα. Μάλιστα. Αλλά δεν μας είπε ότι το παιδί που εισάγεται σε ελληνικό πανεπιστήμιο που βρίσκεται στα 100 καλύτερα, το Μετσόβιο, τα λεφτά των ιδιαιτέρων θα φύγουν και θα πάνε στο κολέγιο που βρίσκεται στη 13.000 στον κόσμο και όχι σε ένα από τα 100 καλύτερα. Αυτό γίνεται όλα στο πόδι. Είπατε τράπεζα θεμάτων και για αυτήν έχετε σταθεί πάρα πολύ. Και επειδή η εκπαίδευση συνολικά θέλει ένα βάθος, όπως σωστά το είπατε, από τα πρώτα χρόνια εισαγωγής των παιδιών στο σχολείο, στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια, την οποία την έχουν ξεχάσει όλοι. Όλοι την έχουν ξεχάσει τη δευτεροβάθμια και να φτάσουμε στην τριτοβάθμια. Θέλω να σας ρωτήσω, τι συμβαίνει σήμερα στα παιδιά που τελειώνουν το λύκειο? Κοιτάξτε να δείτε, όποιος είναι ενεργός δάσκαλος και ανήκω σε αυτή την κατηγορία, γιατί κάνω μάθημα επί 30 χρόνια, 8 ώρες διδακτικές την ημέρα, μόνο καλοκαίρι, έχω λοιπόν μια εκτουσύνεγγης εικόνα το τι νιώθουν τα παιδιά σήμερα. Απογοήτευση. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία μελέτη που είχε διεξάγει το σχετικό Ινστιτούτο που έχει η ΓΕΣΕ και είχε αποτυπώσει αυτά που συζητάμε τώρα σε μια πάρα πολύ ωραία φράση. Σας τη διαβάζω. Αντί να ελκύει, να αναζωογονεί και να εμπνέει τον νέο άνθρωπο, τον κουράζει, τον καταπιέζει, τον φθείρει και μειώνει το δυναμισμό, τη φυσική του περιέργεια, την απόλαυση και το χαμόγελο. Τα συμπτώματα είναι πολλά και δεν κρύβονται. Η φράση αυτή περιέχει όλες τις παθογένειες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Το σύστημα αυτό, όπως σας είπα, είναι άκαμπτο. Δεν έχει το παιδί μπαίνοντας μέσα, δεν νιώθει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο φροντίδας. Δηλαδή, λέμε για τις εξετάσεις, λέμε για τα διαγωνίσματα. Ωραία. Και γράφει ένας μαθητής άσχημα ένα διαγώνισμα. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός να βοηθήσει αυτό το παιδί να υπερβεί τις δυσκολίες του? Όχι. Κατηγορούμε τα φροντιστήρια. Μα αν δεν υπήρχε το φροντιστήριο, δεν θα έβρισκε κανένα παιδί έναν μηχανισμό να άρει τις όποιες ανισότητες
δημιουργεί το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Όταν λοιπόν θέλουμε να δομήσουμε ένα γνωσιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα και όχι εξεταστοκεντρικό όπως είναι αυτό, γιατί έχει αναγάγει την εξέταση σε αυτόν τον σκοπό. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στο σχολείο. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, δεν πάμε για να μάθουμε και να χρησιμοποιήσουμε λειτουργικά την εξέταση, να διαγνώσουμε τις παθογένειες του μαθητή και να υπερβούμε με κάποιον τρόπο που θα βρούμε τις όποιες δυσκολίες του, αλλά τον θέτουμε, είναι σαν να πάμε στον γιατρό και να σας λέει ο γιατρός, θα σας πάρω κύριε Σαχίνη την πίεση, να ανεβάζουμε όλοι παλμούς. Μα γιατί έχεις άγχος, που με εξετάζεις. Έτσι ακριβώς νιώθει και το παιδί, ότι είναι κάτω από το μικροσκόπιο της εξέτασης διαρκώς, αλλά για να αποκαταστήσουμε ένα εκπαιδευτικό κλίμα, πρέπει αυτός το υποκείμενο της εκπαίδευσης, το παιδί, να νιώθει ότι χαλαρώνει, το μυαλό να διευρυνθεί, να μπορεί να γίνει δεκτικό στα μηνύματα. Αυτά θέλουν, όπως είπαμε, την αλλαγή του παραδείγματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που ακούγεται μέσα από τις δηλώσεις του έγκριτου πανεπιστημιακού δασκάλου και καθόλου σεβαστού για την διαδρομή και πορεία του κυρίου Μπαμπινιώτη, είναι ότι θα θεσπιστεί ένα εθνικό απολυτήριο. Και μέσα από αυτό το εθνικό απολυτήριο θα αναζωογονηθεί όλο το Λύκειο. Αυτό το βρίσκω οξύμορο. Το βρίσκω προβληματικό σαν σκέψη. Αν δηλαδή πούμε στο παιδί ότι επειδή θα σε εξετάσω και επειδή ο βαθμός αυτός που θα λάβεις θα μετράει για την εισαγωγή σου μετάβριο στο πανεπιστήμιο, εσύ ξαφνικά θα αποκαταστήσουμε το χαμένο σου ενδιαφέρον και χαμένη ζωντάνια της εκπαίδευσης. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και πολύ δύσκολο να συμβεί. Από την άλλη, δεν είμαι αντίθετος από αυτήν την ιδέα. Το θεωρώ χρειάζεται η αξιολόγηση, αλλά το πλαίσιο της αξιολόγησης πρέπει να τεθεί υπό μια νέα συζήτηση και μια νέα διαπραγμάτευση. Κατ' εμέ θα έπρεπε πρώτα το παιδί, δηλαδή αυτό που λέμε διαγώνισμα στο σχολείο ή εξετάσεις, να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος θα εξεταστεί το παιδί, αλλά για να διαγνώσουμε τα προβλήματά του. Και αφού τα διαγνώσουμε, να το βοηθήσουμε να τα υπερβεί. Και αφού το βοηθήσουμε να τα υπερβεί, να το φέρουμε και σε μια τελική εξέταση. Κάθε σύστημα εκπαιδευτικό οφείλει και πρέπει να εξετάζει για να δίνει και σε αυτόν και στον ίδιο το μαθητή και τη μαθήτρια τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται σε ποιο επίπεδο εκπαιδευτικό στάδιο βρίσκεται. Αλλά το θέμα είναι τι την κάνουμε την εξέταση. Την κάνουμε αυτό σκοπό του συστήματος. Έχει καταρρεύσει το σύστημα. Αυτό γίνεται τώρα επί δεκαετίες. Ψάχνουμε την αιτία τι πάει στραβά. Αφού έχουμε κάνει κέντρο και ουσία της εκπαίδευσης την εξέταση. Εσείς έχετε δίκιο, αλλά θα σας πει κάποιος ότι έτσι ξεσκαρτάρει το σύστημα, θα το πω πολύ χυδαία, ξεσκαρτάρει το σύστημα, ποιος θα πάρει ως ανειδίκευτους στην πορεία. Αυτό γίνεται στην πράξη. Και θέλω να σας ρωτήσω, οι προαγωγικές και οι απολυτήριες και οι πανελλήνιες, άντε να μην το πω εξετάσεις, θα τα αποφύγω. Θα προσχωρήσω στην άποψή σας ότι δεν πρέπει να τις λέμε πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι όντως ένας διαγωνισμός εισαγωγής εκείνο. Μάλιστα. Πρέπει να γίνονται μέσω της Τράπεζας Θεμάτων και είναι ενιαία αυτή η Τράπεζα Θεμάτων ή εμφανίζει διαφορές στο επίπεδο των θεμάτων που περιέχει. Έχει έλεγχο αυτή η Τράπεζα Θεμάτων ή έχει ακόμη και λάθη στη διατύπωση όσο και στην προτινόμενη λύση των θεμάτων. Και μέσα από την Τράπεζα Θεμάτων οι εξετάσεις εξασφαλίζουν αντικειμενικά, αφού κάθε σχολείο γράφει διαφορετικά θέματα. Λοιπόν, η απάντηση είναι η Τράπεζα Θεμάτων δημιουργήθηκε πρόχειρα, εσπευσμένα και στο πόδι. Έχει δημιουργηθεί έχει συσσωρευτεί ένας όγκος θεμάτων σε αυτό το μηχανισμό που λέγεται Τράπεζα Θεμάτων, δίνει κάποιες ιδέες στους διδάσκοντες και κάποιο υλικό να διδάξουν κάποια μαθήματα. Σε καμία περίπτωση όμως η χρήση της δεν θα εξασφαλίσει αυτό που επαγγέλλεται, δηλαδή την αντικειμενοποίηση των εξετάσεων. Η απάντηση στα ερωτήματά σας είναι όχι, δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η Τράπεζα Θεμάτων σε συγκεκριμένα μαθήματα, εγώ είμαι φυσικός, παρακολουθώ τη φυσική, πολύ μεγάλη ανομοιογένεια θεμάτων. Τραβάς ένα θέμα, έχει ένα βαθμό δυσκολίας που λύνεται μία άσκηση στα 15 λεπτά. Τραβάς ένα άλλο και λέει 3 τέταρτα, μία ώρα. Αυτό δεν είναι αντικειμενική βαθμολόγηση εφήσης όρης. Και να σας πω και κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση η γνώση. Δεν μπορεί να μπει σε καλούπια. Δεν μπορούμε ποτέ να φτιάξουμε μία τράπεζα θεμάτων
που θα περιέχει εισάξια θέματα. Βέβαια, κάποια από αυτά είναι και προκλητικά σύμβατα με το πνεύμα της διδασκαλίας των μαθημάτων στο Λύκειο και το διαθέσιμο χρόνο. Δηλαδή, απαιτούν από τον μαθητή να έχει φτάσει σε ένα επίπεδο γνώσης, χωρίς όμως αυτό να ανταποκρίνεται σε αυτά που προβλέπει το ορολόγιο πρόγραμμα, οι ώρες που διατίθεται και ο ρυθμός με τον οποίο κυλάει η ύλη σε ένα δημόσιο σχολείο. Άρα, η Τράπεζα Θεμάτων θα ήταν μέγα λάθος, κατά την προσωπική και ταπεινή μου γνώμη πάντοτε, να χρησιμοποιηθεί για αυτές τις εξετάσεις που θα οδηγούν στο απολυτήριο το εθνικό. Ο μηχανισμός της αντικειμενοποίησης των εξετάσεων υπάρχει. Είναι ο τύπος των πανελλαδικών, το τονίζω, ο τύπος και όχι το πνεύμα, γιατί πολύ σωστά είπατε, οι εξετάσεις πανελλαδικές είναι ένας διαγωνισμός που θέλουν να φιλτράρουν κάποιους υποψηφίους για την εισαγωγή τους στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι εξετάσεις προαγωγικές είναι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης. Θέλουμε να δούμε από αυτά που εμείς έχουμε στήσει και χτίσει σαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τι έχει αφομοιώσει ο μαθητής. Τώρα, αυτή η διαδικασία που λέγεται Τράπεζα Θεμάτων δεν με έχει πείσει καθόλου ότι είναι ικανή να κάνει κάτι τέτοιο. Αν είναι λοιπόν να θεσπιστεί αυτό το εθνικό απολυτήριο, να θεσπιστεί, αλλά οι εξετάσεις αυτές να γίνονται μέσα από μικρές πανελλαδικές, και ας μην τρομάζει ο όρος, τύπου είπα, όχι πνεύματος, δηλαδή με θέματα προσγειωμένα, αλλά να εξετάζονται όλοι οι μαθητές σε όλη τη χώρα την ίδια μέρα, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Εκεί εισάγουμε πραγματικά ισονομία και δεν θα νιώθει κανείς αδικημένος. Άρα, κύριε Μιστακίδη, και θα τα ξαναπούμε, το ερώτημα εδώ, το κρίσιμο είναι, αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, δεν πρέπει να την πιάσουμε από τη βάση της και να φτάσουμε στην πυραμίδα. Μου γράφει εδώ πέρα γονιός ότι έχει τώρα το παιδί του στο γυμνάσιο, το αισθάνεται ως φυλακή, και το άλλο του παιδί στο δημοτικό που δεν θέλει να πάει, παρότι και τα δύο καταβάλουν προσπάθεια. Το καταλαβαίνετε απολύτως. Άρα, όταν ακούτε πολιτικούς διαχρονικά περί μεταρρυθμίσεων στο Κασίδη το κεφάλι στην ουσία, δεν θα έπρεπε να ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους και την κοινωνία? Δύο και χρόνια. Και διακομματική συνέντευξη. Μάλιστα, σωστά το λέτε. Επιτέλους, δηλαδή, σε ορισμένα θέματα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε τόσο δογματική αντιμετώπιση μέσα από αυτά τα παραμορφωτικά γυαλιά της κομματικής ιδεολογίας. Επιτέλους, χρειάζεται να υπερβούμε κάποια στερεότυπα του παρελθόντος. Ας έρθει πια αυτή η διακομματική συνένεση σε ορισμένα θέματα που μας στίβουν ως κοινωνία, στερούν την πρόοδο της χώρας μας, τους νέους μας τους παίρνουν σε αυτήν τη δύσκολη θέση. Ας βρούμε ένα άλλο μοντέλο επιτέλους, το οποίο και εσείς έχετε δίκιο και εμείς έχουμε κάποιο δίκιο, ας υπάρχει μια συνένεση να προχωράνε κάποια πράγματα με έναν τρόπο που θα αφήνουν ένα αποτύπωμα. Όπως το είπατε ακριβώς, εδώ έχουμε ένα κτίριο το οποίο είναι σάπιο στα θεμέλια, κοντεύει να καταρρεύσει και εμείς κοιτάμε πώς θα κάνουμε τα μεριμέτια πάνω στη στέγη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το κτίριο δεν έχει μεγάλο χρόνο ζωής. Και αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσει, αν δεν έχει καταρρεύσει. Μου γράφει εδώ ο φίλος ο Κώστας ο Γιαννικάκης, ο οποίος είναι καθηγητής παθολογοανατομίας στη Ρώμη, στο Σαπιέντζα. Μου γράφει, καλημέρα. Επειδή έχω διαβάσει, ακούω λέει, αλλά έχω διαβάσει και το προτινόμενο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Θέλω να σας πω, λέει, και στον ομιλητή σας, ότι στη Ρώμη, μετά από 35 χρόνια μεταρρύθμισης, επί 35 χρόνια, στην ανώτατη παιδεία, δεν είδαμε κανένα παράρτημα ξένου πανεπιστημίου. Στις δύο υπάρχουσες δημόσιες ιατρικές σχολές και μία ιδιοκτησία του Βατικανού, προσθέθηκε μια τρίτη επίσης εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας και αρκεί κάποιος να τις ψάξει στην παγκόσμια κατάταξη ranking για να καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο πανεπιστήμιο και το ιδιωτικό marketing. Το προπέρσινο Νόμπελ Φυσικής εξάλλου που απονεμήθηκε στο Σαπιέντζα απέδειξε ακριβώς ότι στην παιδεία το marketing δεν έχει μέλλον. Αυτά και καλημέρα, λέει. Είναι, το κλίμα που συζητάμε είναι, κύριε Μιστακίδη, ότι τελικώς. Ναι, αλλά όπως μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Αργύρης, συνονόματός σας, όλα αυτά στην πλάτη των παιδιών, λέει. Δυστυχώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι σχεδιάζουμε πράγματα με μια ταχύτητα. Δηλαδή, τι γίνεται, αλλάζει ένας υπουργός, αλλάζει μια κυβέρνηση, θέλει να αφήσει ένα αποτύπωμα. Όταν αυτό όμως έχει έναν ορίζοντα εφαρμογής 3-4 χρόνων, κάποιες κυβερνήσεις και πολύ λιγότερο, δεν μπορεί ούτε ο σχεδιασμός να είναι αυτός που πρέπει. Ο επόμενος έρχεται, θέλει να
αφήσει ένα καινούριο αποτύπωμα και έτσι έχουμε διαδοχικές μεταρρυθμίσεις σε πολύ μεγάλα εισαγωγικά που στην πραγματικότητα λειτουργούν σαν απορρυθμίσεις. Καμία μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση είναι κάτι το οποίο στείνεται με κόπο, μελέτη και όραμα προς το μέλλον, γιατί δεν βλέπουμε το όραμα. Αυτό μας λείπει και ως χώρα γενικότερα, αλλά δεν βλέπουμε ποιο είναι το όραμα. Πού θέλουμε να κατευθυνθούμε, τι ακριβώς θέλουμε. Η ουσία της εκπαίδευσης είναι τι διδάσκουμε, γιατί το διδάσκουμε και πώς το διδάσκουμε. Σε αυτά εγώ δεν έχω βρει τόσα χρόνια που είμαι κοντά στον χώρο της παιδείας καμία απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Και δυστυχώς βλέπω ότι επαγγέλλεται μια νέα μεταρρύθμιση η οποία δεν αγγίζει πάλι τίποτα από τον πυρήνα αυτών των ερωτημάτων. Θέλω να κλείσουμε με τον φίλο τον Νικόλα που λέει, κύριε Μιστακίδη, η επιλογή και το όποιο ξεσκαρτάρισμα δεν θα μπορούσε να γίνει με πιο παραγωγικούς και υποφελείς τρόπους για τους μαθητές. Για παράδειγμα, λέει εδώ φίλος ο Νίκος, χωρίς πανελλαδικές, αλλά με απολυτήρες εξετάσεις από το λύκειο, με βάση ένα κατώτατο όριο στη γενική βαθμολογία, θα μπορούν κάποιοι να πάνε στο πανεπιστήμιο και εκεί να επιλέγουν τις σχολές που θέλουν, αφού πρώτα κριθούν κατάλληλοι γι' αυτό, μέσα από ένα προπαρασκευαστικό τμήμα του πανεπιστημίου. Οι υπόλοιποι, αν επιθυμούν, να προωθούνται στην τεχνική και τεχνολογική εκπαίδευση. Μην την υποτιμάμε, λέει. Αυτό βέβαια αποτελεί και ουσιαστικό και σοβαρό επαγγελματικό προσανατολισμό από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, κανονικά, λέει. Πολύ σωστά. Το κομμάτι της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ένα κρίσιμο κομμάτι, μια χαμένη ευκαιρία. Έχουν εξαγγελθεί και εκεί κάποιες πρωτοβουλίες. Ας ελπίσουμε να τονώσουν επί της ουσίας. Γιατί σας είπα και στην αρχή, κυρία Σαχίνη, είμαστε τυπολάτρες. Δηλαδή, στον τύπο να στείλουμε πράγματα και ποτέ να μην ελέγχουμε αν στην ουσία λειτουργούν. Γι' αυτό και η οποιαδήποτε μεταρρύθμιση εύχομαι να έχει τέτοιους μηχανισμούς διάγνωσης των λαθών. Δεν υπάρχει σύστημα το οποίο να μην έχει λάθη. Αλλά το ζήτημα είναι, έχουμε μηχανισμούς να τα διαγιγνώσουμε αυτά τα λάθη και μετά να τα διορθώνουμε. Όχι σε χρόνους άπειρους, σε χρόνους συμβατούς με τις εξελίξεις των πραγμάτων. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Μιστακίδη, εδώ είμαστε, θα την ανοίξουμε αυτή η βεντάλια. Θέλω να σας ευχαριστήσω έτσι, για αυτά τα ψήγματα της εμπειρίας σας. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλημέρα.